Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο Κίτιον. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Coach, η ομάδα σας έβγαλε αντίδραση μετά την άσχημη εμφάνιση, θα έλεγα, στο Στρόβολο και την βαριά ήττα. Εκεί ήρθατε σήμερα εδώ και τα δώσατε όλα για να φτάσετε στη νίκη. Ναι, όντως έτσι είναι, Αντώνη μου. Μας πείραξε πάρα πολύ η ήττα στο Στρόβολο με τον τρόπο που ήρθε. Αλλά παρόλα αυτά, τις δύο μέρες που μεσολάβησαν, μείναμε ενωμένοι. Δεν τα παρατήσαμε, επιστέψαμε όλοι στην ομάδα και βγάλαμε την αντίδραση που έπρεπε, έτσι ώστε να κάνουμε το 2-1. Είδαμε να εφαρμόζεται μια πολύ επιθετική άμυνα σήμερα. Αυτό ήταν ένα ρίσκο από την άποψη ότι τα παιδιά που έχετε, οι παίκτες που έχετε, είναι κάποιας μεγάλης ηλικίας οι περισσότεροι και ίσως να μην αντέχαν σε όλο το 40 λεπτό. Σίγουρα κάθε προπονητής παίρνει τα ρίσκα ότι τις αποφάσεις του, αλλά σε τέτοιου είδους αγώνες πρέπει πάντα να ξεκινάς από την άμυνα, να είσαι επιθετικός. Δεν υπάρχει κούραση σε τέτοια παιχνίδια, θα βγάλουν ό,τι έχουν τα παιδιά. Γιατί το επόμενο παιχνίδι είναι σε τρεις μέρες. Αν χάναμε σήμερα, θα είχαμε θέμα. Γι' αυτό τα έδωσαν όλα. Συγχαρητήρια σε όλους και προχωράμε. Μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει οι έδρες και στα τρία παιχνίδια. Πιστεύετε ότι αυτό θα συνεχιστεί, δηλαδή θα έρθετε εδώ για ένα Game 5 ή θα πάτε στο Στρόβολο για να καθαρίσετε την υπόθεση τίτλου? Ελπίζω να μην συνεχιστεί, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, εμείς είμαστε στο 2-1, χρειαζόμαστε ένα παιχνίδι, μια νίκη για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα τα δώσουμε όλα στο Στρόβολο για να κάνουμε το διπλό. Ο Ανδρέας Σουζόπουλος είχε έναν τραυματισμό στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια τον είδαμε κανονικά στο παρκέ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον παίχτη ή συνεχίζει κανονικά? Όχι, είναι ένα απλό χτύπημα. Εντάξει, ο Ανδρέας έσφιξε τα δόντια για να παίξει παρόλο το ότι υπονούσε. Νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό και θα είναι μαζί μας και στο επόμενο παιχνίδι. Ωραία, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.